θα σας παρουσιάσω το ημερολόγιο «Η μάθησή μου», καθώς και το e-portfolio που έχω κάνει για τη συμμετοχή μου στο έργο ATS 2020. Ξεκινούμε με την προηγούμενη γνώση, στην οποία παρουσιάζουμε τι έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Στη συνέχεια, θέτουμε τους στόχους μας και μετά οργανώνουμε τη στρατηγική μας. Μετά παρουσιάζουμε τα τεκμήρια που έχουμε βρει και τέλος κάνουμε μια συνολική αποτίμηση για το τι έχουμε μάθει. Οι δεξιότητες που έχω αναπτύξει είναι ο πληροφοριακός γραμματισμός, η αυτόνομη μάθηση, δηλαδή να αναζητώ και να επεξεργάζομαι πληροφορίες μόνη μου, και η συνεργασία μέσω της δουλειάς που έχουμε κάνει με τους συμμαθητές μου κατά τη διάρκεια του προγράμματος ATS 2020. Μια άλλη εργασία που έβαλα στο e-portfolio ήταν από το μάθημα της φυσικής και ήταν το πείραμα της θερμιδομετρίας, για το οποίο συνεργαστήκαμε όλη η τάξη. Μελετήσαμε τους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν το ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα σώμα. Χωριστήκαμε σε ομάδες και στη συνέχεια οργανώσαμε την πορεία εργασίας για την εκτέλεση του πειράματος. Στη συνέχεια, βγάλαμε φωτογραφίες από τα αποτελέσματα και τα βάλαμε στο χώρο συνεργασίας μας, όπως και στο e-portfolio μας. Τώρα θα σας δείξω μία εργασία στο e-portfolio μου, στην οποία αποτυπώνεται ο πληροφοριακός γραμματισμός. Στην εργασία αυτή, αξιοποιήσαμε και εντοπίσαμε πηγές από το διαδίκτυο, οι οποίες μας βοήθησαν να βρούμε τα κριτήρια του ρατσιστικού λόγου. Η κάθε ομάδα μελέτησε από ένα ξεχωριστό παράγοντα και στη συνέχεια έβαλε τα τεκμήρια στο χώρο συνεργασίας, όπου και μπορούσαμε να τα δούμε όλοι. Το ημερολόγιο «Η μάθησή μου», που είχα να συμπληρώσω σε κάθε ενότητα, με βοήθησε στο να θέσω στόχους και να οργανώσω τη σκέψη μου.